Η αλήθεια είναι ότι το 2022 ήταν εξαιρετικό, ωστόσο ήδη από τα τέλη του 2022 είχαμε αρχίσει να εργαζόμαστε για το 2023, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η καλή πορεία του τουρισμού, που είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οφείλεται σε σκληρή δουλειά, σε προετοιμασία, η οποία είναι αδιάκοπη. Και πριν πω τίποτα άλλο, να σας πω ότι οι εκλογές προφανώς και δεν θα επηρεάσουν σε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί θέλω να το ακούσουν οι άνθρωποι, κυρίως οι άνθρωποι του τουρισμού. Ακριβώς, οι άνθρωποι του τουρισμού γνωρίζουν ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και εγώ προσωπικά ως Γενική Γραμματέας, που όπως γνωρίζετε, Γενική Γραμματέας, παραμένουμε και μεταξύ των όπως διαφαίνεται δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Οπότε η συνέχεια της πολιτείας είναι διασφαλισμένη. Αλλά βεβαίως και ο Υπουργός και η Υφυπουργός ήδη έχουν προβήσει κατάλληλες κινήσεις ώστε να υπάρχει η συνέχεια και να έχουμε ακόμη καλύτερο 2023. Τα στοιχεία είναι εξαιρετικά. Να σας πω ότι είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την χώρα μας στη Γερμανία, στην έκθεση ΝΑΤΕΜΠΕ, όπου εκεί πήραμε την πρώτη καλή γεύση για τις προκρατήσεις. Αυτό ήταν στις 7 Μαρτίου, όπου ήδη είχαν ξεκινήσει και οι πρώτες πτήσεις από Αμερική ταυτοχρόνως για τη χώρα μας. Στην ΝΑΤΕΜΠΕ, λοιπόν, διαπιστώθηκε το εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ήδη οι προκρατήσεις δείχνουν ένα ποσοστό αύξησης τάξης του 10-15% σε σχέση με το 2022. Και φυσικά έχουμε και τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που δείχνουν αύξηση και στις αφίξεις και στα έσοδα, κατά 72-86% αντιστοίχως. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Ωστόσο, η δουλειά και ο προγραμματισμός μας συνεχίζεται. Ναι, είναι κατανοητό. Πάντως, κυρία Αναστασοπούλου, ναι, μεν οι αφίξεις το 2022 ήταν πραγματικά πολύ σοβαρές, ήταν πολύ αυξητική, μεγάλη αυξητική η τάση. Τα έσοδα όμως δεν ήταν στην ίδια ζυγαριά. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν κάπως υπολοιπόμενα τα έσοδα για τον τουρισμό σε σχέση με τις αφίξεις. Ακούστε, υπήρχε στο προϋπολογισμό, είχε τεθεί ως στόχος τα 15 δις και πλησιάσαμε τα 18 δις. Πλησιάσαμε κατά 95% περίπου τα αποτελέσματα του 2019. Πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, ελαφρώς υπολοιπόμεθα του 19. Ωστόσο, το 2023 πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε και το 22 και το 19. Το 22 από πολλές απόψεις και ειδικά μετά πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο που άνοιξε η αγορά, για να σας θυμίσω ότι το πρώτο τρίμηνο βασικά είχαμε τον εσωτερικό τουρισμό, τον οποίο στηρίξαμε και ως πολιτεία, ναι, με όλες αυτές τις ενέργειες που γνωρίζετε, με το τουρισμό για όλους κλπ. Έτσι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά εσωτερικά, μετά ανοίξαμε πολύ νωρίς και φτάσαμε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε, τολμώ να πω, στην πρώτη πεντάδα. Μια και λέτε για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι γενικό το φαινόμενο όμως της αύξησης της τουριστικής κίνησης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες? Αυτό σας ανησυχεί ενδεχομένως για την πορεία που θα έχει? Γιατί όταν ανοίγουν αγορές γενικότερα, ενδεχομένως να επηρεαστεί η δική μας κατά κάποιο τρόπο. Όχι, συγκριτικά εξακολουθούμε να υπερτερούμε πάρα πολύ. Δεν μας ανησυχεί, ίσα που δείχνει το γεγονός ότι ο τουρισμός, το ταξίδι, για να είμαι πιο ακριβής, γιατί εμείς επενδύουμε σε ταξιδιώτες που επιδιώκουν έτσι μια αυθεντική τουριστική εμπειρία να ζήσουν από κοντά τον τόπο που θα επισκεφτούν. Λοιπόν, το ταξίδι είναι πλέον στις προτεραιότητες των πολιτών από όλο τον κόσμο. Το 2022 υπήρχε αυτή η σχετική ανησυχία ότι ίσως ήταν έτσι ένα revenge tourism που λέγαμε λόγω της πανδημίας κλπ. Όμως η ανάγκη για ταξίδι, για περιπέτεια, για αναζήτηση νέων εμπειριών δείχνει ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των καταναλωτών, των πολιτών από όλο τον κόσμο και για το 2023. Έχει γίνει αντιληπτό, λοιπόν, ότι ο τουρισμός, όπως και εσείς είπατε, είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, με πολλά περιθώρια βελτίωσης. Εμείς εκτιμούμε ότι το 2023 θα είναι εξαιρετικό. Βεβαίως, πάντα θέτουμε και τον παράγοντα κάποιων έκτακτων γεγονότων. Ξέρετε ότι πλέον το έκτακτο. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.